θα συνδεθούμε με τον... Με τον Κωνσταντίνο Σιμεωνίδη. Για να συζητήσουμε για το μουσικό project Μελίδε, το οποίο μας έρχεται από την Μήλο και είναι το δράμα των Ψηλών Βουνών. Κύριε Σιμεωνίδη, τι κάνετε? Γεια σας, πολύ καλά εσείς. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Μακάρι. Και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας. Στείλτε κανένα, πώς το λένε, κανένα vibe, όπως το λέμε στα ελληνικά, από τη Μήλο. Στη Μήλο δεν είσαστε? Στη Μήλο είμαι αυτή τη στιγμή και είναι από τις ελάχιστες φορές που τέτοια εποχή είναι στη Μήλο. Τι κάνει αυτό το διάστημα η Μήλος? Πώς την περνάτε δηλαδή τον Ιανουάριο? Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι ευχαριστημένος με το τόπο στον οποίο ζω, το επέλεξα και δεν το έχω μετανιώσει. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι το παράξενο για τον κόσμο το πολύ που έρχεται το καλοκαίρι είναι ότι αν θα ερχόταν εδώ θα τρόμαζε, γιατί έχει και ελάχιστο κόσμο στο νησί. Όλοι οι νησιώτες, ξέρετε, κάνουν διακοπές αυτή την εποχή. Για τα καλοκαίρια πιο πολύ δουλεύουν. Δηλαδή ερημώνει το χειμώνα γιατί φεύγουν οι νησιώτες. Ερημώνει. Αυτό το δεκαπενθήμερο ερημώνει πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, φυσικά. Αν όλο το καλοκαίρι ασχολούνται με το να κάνουν διακοπές όλοι οι υπόλοιποι, πού θα τους μείνει χρόνος? Αν έχουν καταλήματα, σωστό, δηλαδή ναι. Καλοκαιρινά και χειμερινά, πού θα πούνε οι άνθρωποι, δεν πρέπει και αυτοί να κάνουν διακοπές? Άρα κάνουν τώρα. Ναι. Μ' αρέσει όμως αυτό. Μένα δεν με ενοχλεί. Μ' αρέσει αυτή η ησυχία. Σας βοηθάει να γράψετε? Με βοηθάει πάρα πολύ γενικά ο τόπος εδώ να γράφω, γιατί ξέρετε, εδώ είναι ο παράδεισος του αυτό που λέμε Αιγαίο, ήλιος, θάλασσα. Εδώ καταλαβαίνεις τον ελίτη καλύτερα από πουθενά αλλού. Το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ θετικά αυτά, σίγουρα, εμπνέουν. Έρχεσαι. Αν και νομίζω ότι γενικά αυτό δεν είναι κάτι το απόλυτο, γιατί η έμπνευση είναι κάτι εσωτερικό και μπορεί καθένας να τη βρει οπουδήποτε. Είναι αυτόνομο, είναι αυτόνομο και αυτόφωτο. Ναι. Ακριβώς. Όπως λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, εκεί που ταξιδεύει ο νους, έτσι. Μαργώνουν τα πουλιά της γης, όπως το λέει ακριβώς. Ότι δηλαδή αυτό που έχουμε μέσα μας, ο νους μας, η φαντασία μας, η έμπνευση μπορεί να λειτουργήσει και σε πολύ αντίξωες καταστάσεις. Οπότε δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να έρθει στη Μήλο στις Κυκλάδες για να έχει έμπνευση, αλλή μόνο. Και καλά, φυσικά. Ελευθερία στην έμπνευση. Τώρα, ποιο είναι το δράμα των Ψηλών Βουνών? Λοιπόν, δράμα των Ψηλών Βουνών. Εγώ μένω 22 χρόνια στη Μήλο, να είμαι δραμηνός. Έχω ζήσει περισσότερα χρόνια βέβαια στη Μήλο από ό,τι στην πατρίδα μου. Πείτε μου ότι είναι λογοπαίγνιο τώρα αυτό που κάνατε το τελευταίο σας μουσικό project. Λογοπαίγνιο δεν είναι, είναι η αλήθεια. Μιλάω για την πατρίδα μου που είναι η δράμα των Ψηλών Βουνών. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Μου έλειπε το «η». Είναι δράμα των Ψηλών Βουνών ή είναι η δράμα των Ψηλών Βουνών, γιατί αλλάζουν είναι όλα. Είναι η πόλη μου η δράμα των Ψηλών Βουνών. Για τον τίτλο του τραγουδιού μιλάω. Ναι. Είναι δράμα των Ψηλών Βουνών, έτσι. Δεν έχω άρθρο, οπότε κι άλλοι το έχουν πάθει αυτό και νομίζω ότι μιλάω για το δράμα των Ψηλών. Να μην την πάθω κι εγώ, γιατί εγώ τι είμαι, δηλαδή. Έπρεπε να ξέρω καλύτερα από πού και ως πού να ξέρω καλύτερα. Όχι. Εντάξει, ο τίτλος είναι έτσι. Ώστε μιλάτε για τη δράμα των Ψηλών Βουνών. Τόση ώρα μου εκφράζετε, δηλαδή, εσείς στη Μήλο, που βρίσκεστε και εμπνέεστε από τη Μήλο, αλλά το μυαλό σας και η καρδιά σας είναι στη δράμα, από ό,τι κατάλαβα. Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Η καρδιά μου είναι και στα δύο. Δηλαδή, εδώ επέλεξα να μείνω και όπως είπα δεν το μετάνιωσα. Είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ και η θάλασσα και όλο το οποίο και όλα αυτά. Και είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή. Κοντά, δεν έχουμε αποστάσεις μεγάλες, δεν έχουμε το άγχος που έχεις σε μια πόλη με τις μετακινήσεις. Απλά, όπως τα... Όλοι θα πιστεύω θα συμφωνήσουμε, οι παιδικές μας αναμνήσεις μας συντροφεύουν πάρα. Έτσι και εγώ λοιπόν, η παιδική μου εικόνα είναι τα βουνά της Δράμας, το Φαλακρό, το Παγκαίο, το Μενίκιο. Το Παγκαίο είναι απέναντι, αλλά βγαίνοντας από το μπαλκόνι μου έβλεπα και το Παγκαίο, που το θεωρώ δικό μου φίλο και αυτό. Το καταλαβαίνω. Τα οποία τα κουβαλάω μέσα μου. Και όπως λέει ο Έρμαν Έσσε σε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο του Ντένιαν, λέει ότι βουνά, κεριάκια, δέντρα και φύλλα. Κάθε μορφή της φύσης βρίσκεται μέσα μας και είναι η δημιούργημα της ψυχής, που η ουσία της είναι η αιωνιότητα. Είναι μια νοσταλγία. Οπότε λοιπόν τα κουβαλάμε μέσα μας. Φυσικά η νοσταλγία υπάρχει. Φυσικά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα βουνά, μου λείπουν. Αλλά πού υπάρχουν όλα
παντού υπάρχουν τα συν και τα πλήν. Έστε, ναι. Φυσικά υπάρχουν παντού τα συν και τα πλήν. Η δουλειά σας βρίσκεται στον αέρα, μπορεί να την απολαύσει ο κόσμος? Βεβαίως, ναι. Το project είναι το Μελίδε και μπορεί να τη δει και στο YouTube και στη ιστοσελίδα μου που έχει το ίδιο όνομα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει. Ακούμε ηχητικό. Αυτό που παίζει σαν χαλί είναι η μουσική σας. Δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι εσάς. Δεν ακούω όμως, δεν την ακούω. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιο τραγούδι παίζετε. Δεν την ακούω αυτή τη στιγμή. Απλά να πω ότι... Το ομώνυμο τραγούδι. Το ομώνυμο τραγούδι, ναι. Μάλιστα. Αυτό το τραγούδι το έδωσα φυσικά προς τιμή της πατρίδας μου, της Δράμας, έτσι, που την αγαπώ πολύ. Μέσα σε αυτό όμως υπάρχουν και άλλα 4 τραγούδια, mm-hmm. τα οποία μπορεί να τα ακούσει κάποιος αν δει, αν ακολουθήσει εκεί το συνδέσμο. Θαυμάσια. Πολύ καλή επιτυχία στις μουσικές σας, να μας ταξιδεύουν όπου και αν. Αυτό μας πηγαίνει κάθε φορά, γιατί ξέρετε, εσείς μπορεί να μας καθοδηγείτε προς κάποια κατεύθυνση, αλλά εμείς μπορεί να θέλουμε να φύγουμε αλλού με τη μουσική σας. Κανένας δεν ξέρει. Εννοείται, όπου θέλετε. Εξάλλου μέσα έχω και τη θάλασσα των Σαργασσών, που είναι κάτι ορίστε. Που συνδέεται και με τα βουνά. Οι αντιφάσεις υπάρχουν πάντα μέσα μας. Φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Γεια σας.